παρουσιάσουμε την Αριστοφανιάδα, μια συμπαραγωγή του Διπεθέ Κρήτης και του Φεστιβάλ Αθηνών. Είναι μια παράσταση και ένα κείμενο που δημιουργούμε από κοινού ως ομάδα ιδέα. Το υπογράφουμε μαζί με τον βραβευμένο θεατρικό συγγραφέα Δημήτρη Ζουγκό και έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε με 6 εξαιρετικούς ηθοποιούς και ένα μουσικό επισκηνής. Είναι μια υπέροχη εμπειρία γιατί αυτή η παράσταση μοιάζει λίγο με καρναβάλι και λίγο με το μοναχικό τραγούδι ενός παλιάτσου. Μας ενδιαφέρει πολύ το καρναβάλι γιατί είναι μια τελετή μέσα στη μέση του χρόνου που φέρνει τον κόσμο ανάποδα. Και σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι χρειάζεται αυτό να συμβεί. Και από την άλλη μας ενδιαφέρει πολύ το τραγούδι του παλιάτσου, το μοναχικό, γιατί μας παραπέμπει στη σύγχρονη ψυχή που όλοι νιώθουμε λίγο μόνοι. Και καλό είναι οι ομάδες των θεατρίνων κάπως να ενώνουν τους ανθρώπους και να τους ξεχνούν. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν, ψάχνουν τόπο να βρουν γόνιμο, να φυτέψουν ηρεμία. Αριστοφάνη, το κοινό απ' αρχής πρέπει να θερμανθεί εις εκ των δύο λοξάπατη, χωρίς να αλλάζει η πλοκή. Okay. Εγώ εκλήθην να υποδηθώ τον Άδη. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη όπου ο Αριστοφάνης κατεβαίνει στον Άδη, μέσα σε αυτό το μαύρο περιβάλλον, έρχεται αυτό το μικρό σύμπαν του Αριστοφάνη που μας θυμίζει εμάς και με έναν αφοπλιστικά ποιητικό τρόπο μας δείχνει την κοινή μας αρχή και την κοινή μας καταγωγή. Μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στα οποία πρέπει να ξαναεπενδύσουμε. Δεν είμαστε πιστωτικές κάρτες, δεν είμαστε αυτοκίνητα, δεν είμαστε τάμπλετ, δεν είμαστε. Είμαστε πρώτα απ' όλα άνθρωποι. Το κεφάλι μου αστήρευτα πονεί. Ω, μια χολούρα, μια κλαψούρα, μια ημωγή, μια σηκωμάρα πρωινή. Είμαι ο Αριστοφάνης, μετά θάνατον. Ο Αριστοφάνης στον Άδη. Προσπαθώ να έχω συνέχεια στο μυαλό μου ότι δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για τον Αριστοφάνη, άρα είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω με την προϋπόθεση ότι είμαι νεκρός και έχω να μεταδώσω ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από τα επέκεινα στους ζωντανούς, οι οποίοι δεν είχαν ακόμα αυτή την τύχη της απόλυτης ηρεμίας του θανάτου. Το μήνυμα είναι το εξής, ότι όσες χιλιάδες χρόνια και να περάσουν και όσες χιλιάδες χρόνια πέρασαν πριν πεθάνει ο Αριστοφάνης, οι ανθρώπινοι χαρακτήρες είναι αυτοί που βλέπουμε γύρω μας. Αυτό είναι η μεγάλη προσφορά του Αριστοφάνη και έχω υπομειστεί αυτό το βάρος. Θα το φέρω εις πέρας.